Πραγματικότητα αποτελεί από χθες ο νέος τομέας του ΕΚΑΒ στον Αποκόρονα στα Χάνια. Τα εγγένεια πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη στην έδρα του τομέα στο πρώην Δημαρχείο Γεωργιούπολης. Ενώ το ένα από τα πέντε νέα ασθενοφόρα που θα καλύπτουν τις ανάγκες του νομού Χανίων το χειμώνα θα σταθμεύει στον πυροσβεστικό σταθμό Αποκορώνου στις Βρύσες. Παρελήφθη σήμερα αυτό, βλέπετε, είναι ακόμα με τζελατίνες. Σε μια τέτοια περιοχή λοιπόν, με αυτή την κίνηση, πολλές φορές υπήρχε το πρόβλημα της επίγουσας μεταφοράς και της προνοσοκομιακής φροντίδας. Ένα λοιπόν από τα ασθενοφόρα που χρησιμοποιούσε πριν το ΕΚΑΒ Χανίων και το οποίο είναι λειτουργικό, είναι αξιοπρεπές, θα αντικαταστήσει το παλιό ασθενοφόρο το οποίο έχουμε στα Σφαγιά. Και το οποίο και με την επίσημη κάλυψη πια του παράλληλου προγράμματος με τη διάταξη που προέβλεψε, μπορεί να το χρησιμοποιούν για έκτακτες ανάγκες. Ζητούμενο, ωστόσο, παραμένει η στελέχωσή του. Μπορεί να το καλύψουν οι οδηγοί του Δήμου, οι οποίοι θα περάσουν από ταχύρυθμη εκπαίδευση όσοι θέλουν και αν θέλουν. Ήταν 25 αυτοκίνητα στην Κρήτη και σίγουρα είναι το προσωπικό, είναι το δεύτερο ζήτημα, το οποίο θα αντιμετωπιστεί και αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το καλύτερο δυνατό τρόπο είναι ότι θα έρθουν σίγουρα 4 άτομα σε πρώτη φάση στα Χανιά. Σύντομα ότι μέσα από τη διαδικασία των 100 προσλήψεων που γίνονται θα έρθουν και άλλοι συνάδελφοι εδώ για εργασία. Είναι σημαντικό ότι θα μπορούμε να συνδράμουμε και με την πυροσβεστική σε τροχέα που ήδη συνδράμουμε πολλές φορές, αλλά και σε αναζητήσεις περιπατητών πολλές φορές στα βουνά που συμβαίνει. Την ικανοποίησή τους για την εξέλιξη αυτή πάντως εξέφρασαν οι δήμαρχοι Αποκορώνου και Σφακίων. Ήταν ένα αίτημα πολύχρονο της κοινωνίας του Αποκόρωνα και των Σφακίων να δημιουργηθεί δηλαδή ένα σταθμό σε ΚΑΒ ανάμεσα στις δύο μεγάλες πόλεις της Κρήτης, τα Χανιά και το Ρέθυμνο, απόσταση 60 χιλιόμετρων. Σε μια περιοχή όπου σειραίουν δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες, όπου 20.000 μόνιμοι κάτοικοι δεν είχαν αυτή τη στοιχειώδη παροχή της πρώτης βοήθειας. Τα Σφακιά είναι μια απεμακρυσμένη και διπρόσιτη περιοχή, μια περιοχή όπου έχουμε δεκάδες περιστατικά διασώσεων κάθε χρόνο. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι είμαστε η πρώτη περιοχή καταγεγραμμένων περιστατικών στην Ελλάδα, μετά έρχεται ο Όλυμπος, και αυτό καταλαβαίνετε πόσο χρήσιμο είναι για αυτό το τομέα, για τα Σφακιά και για την κοινωνία των Σφακίων και τους επισκέπτες. Τα 18 από τα 25 ασθενοφόρα έχουν ήδη αναλάβει υπηρεσία στο νησί με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ όπως ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια τις προηγούμενες μέρες, σύντομα θα έρθουν και τα υπόλοιπα 7. Στο σχεδιασμό έχει συμπεριληφθεί άλλωστε και η κάλυψη εποχικά του Δήμου Πλατανιά. Έπεται όμως συνέχεια για τον Πλατανιά. Σήμερα ακολουθούσα πάλι ασθενοφόρα, αλλά ακολουθούσα 3 καινούργια ασθενοφόρα και αυτό ήταν το κοντράστ εκείνο, το οποίο λέω ό,τι και αν υφιστάμεθα καθημερινά και εμείς στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια όπου τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, αξίζει ο κόπος για μια τέτοια στιγμή. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ταχύτητα με την οποία πηγαίνει ένα περιστατικό στο νοσοκομείο είναι καθοριστικό για την εξέλιξή του. Θα σωθούν ζωές δηλαδή από αυτό το κέντρο υγείας που είναι εδώ. Μιλάμε για μια περιοχή πέρα την κατοικείται, είναι απομονωμένη και απομακρυσμένη μαζί με τα Σφακιά βέβαια. Έχει πάρα πολύ τουρισμό και είναι σημαντικό να φαίνεται εδώ ότι δεν είμαστε μόνο μια χώρα που προσφέρει ήλιο και θάλασσα, αλλά φροντίζει για τους ξένους της. Έχει δηλαδή δημιουργηθεί και δομές που οι άνθρωποι να μπορούν όταν συμβεί κάτι ομιγέννητο να μεταφερθούν γρήγορα και με ασφάλεια. Είναι λοιπόν και αναπτυξιακό το έργο.